Έχουμε στοιχεία για την επίθεση με καυστικό υγρό. Ναι. Παλιός γνώριμος εις 25χρονη στο Στόχαστρο. Η υπόθεση που είπατε χθες. Η υπόθεση, ναι, που είχαμε χθες. Έχει και εξέλιξη λοιπόν η συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε αρχικά ότι η κοπέλα 25 χρονών είναι 4 μηνών έγκυος. Η επίθεση έγινε σε μια πολύ απομονωμένη περιοχή στην Κυψέλη στις 11.30 το βράδυ. Στην αρχή, επειδή η κοπέλα δεν μιλούσε, οι πρώτες ενδείξεις ήταν ότι μήπως αυτός που της επιτέθηκε με το καυστικό υγρό ήταν ο πατέρας του παιδιού. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο σύντροφός και πατέρας του παιδιού μένει αρκετά μακριά με την κοπέλα, μακριά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Και οι αρχές εικάζουν ότι με κάποιον είχε ραντεβού η συγκεκριμένη κοπέλα και βρέθηκε εκεί 11.30 ώρα το βράδυ. Δεν εμπλέκεται, όπως φαίνεται, ούτε κανένας από το οικογενειακό της περιβάλλον. Και μάλλον ήταν θέμα εκδίκησης. Από κάποιον άνθρωπο τον οποίο γνώριζε. Ίσως ο άνθρωπος με τον οποίο είχε και το ραντεβού. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε ότι τώρα άνοιξε το στόμα της. Ναι, μα δεν είχε πει τίποτα. Ήταν αρνητική σε όλα και φαίνεται ότι λίγο-λίγο αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί και ανοίγει το στόμα της και βοηθάει με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ τις αρχές έτσι ώστε να εξιχνιάσουν το έγκλημα κατά του ιδίου, κατά του ατόμου. Άρα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το συγκεκριμένο κορίτσι κρύβει ένα μυστικό. Mm-hmm. Και αυτό το μυστικό, εάν το αποκαλύψει, θα δώσει και απάντηση στο ποιος ήταν ο άνδρας, ο οποίος πήρε το καυστικό υγρό και της επιτέθηκε. Μα και στην περιοχή κιόλας που έγινε το περιστατικό, επειδή τυχαίνει και τη γνωρίζω τη συγκεκριμένη περιοχή και γνωρίζω το συγκεκριμένο δρόμο. Σε ποια περιοχή? Είναι στην Κυψέλη, ψηλά προς το βουνό. Εκεί πέρα δεν πάει κανείς το βράδυ. Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Υπάρχει μόνο μία παιδική χαρά και κάποια σπίτια στην ουσία έρημα. Δεν μπορεί και να μην κατοικούνται καν. Είναι τελείως ερημική η περιοχή. 11.30 ώρα στο βουνό επάνω, να έχει και την απαγόρευση κυκλοφορίας, δεν πας. Πόσο μάλλον, ας πούμε, τώρα αν είσαι και έγκυος 4 μηνών. Άρα είχε κάποιο ραντεβού. Είχε κάποιο ραντεβού εκεί. Έτσι. Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι θα μιλήσει και θα δοθεί η αλήθεια για να βρεθεί και ο ένοχος.